Καλώ ήρθατε σε ένα βίντεο, σε άλλη μια ενημέρωση και ανάλυση. Σήμερα θα δούμε λοιπόν την ανακοίνωση τη Fed και πώ θα μπορούσε να εξελιχθεί η αγορά την επόμενη μέρα και τις επόμενες μέρες και το επόμενο χρονικό διάστημα, διότι ε, η αλήθεια είναι ότι πως ήδη έχει αντιδράσει η αγορά αυτή τη στιγμή, λοιπόν, διότι το bitcoin ακούμπησε και τις 20.000 και είναι στο χείλο, στο γρεμό από το να σπάσει και τις 20.000 και με το που το σπάσει, που το πιο αναμενόμενο σε αυτό το σημείο, λοιπόν, είναι και να σπάσει αυτές τις 20.000. Μετά, λοιπόν, παντού φόβος, ανησυχία ότι το bitcoin έπεσε πρώτη φορά κάτω από τις 20.000 και Μπορούμε να πάμε λοιπόν και σε άλλη πτώση πιο κάτω. Ε, θα δούμε λοιπόν αυτό, θα δούμε και διάφορα άλλα σενάρια και bubble που υπάρχει και στα real estate στην Αμερική, σε διάφορε χώρε και πώ έχει δημιουργηθεί λοιπόν το bubble αυτό. Και πώ θα μπορούσε να εξελιχθεί η αγορά από εδώ και πέρα. Ε, θα κάνω μια αναφορά και στο Celsius Network όπου υπάρχει αναμονή, αλλά υπάρχουν και κάποια σενάρια και για το Celsius Network λοιπόν, και οτιδήποτε άλλο σημαντικό ε, γύρω από την αγορά μέχρι στιγμή. Οπότε, καλώ ήρθατε ξανά. Ένα like στο βίντεο βοηθάει πάντα στον αλγόριθμο. Εγγραφήστε στο κανάλι λοιπόν αν δεν έχετε κάνει ακόμα για καθημερινή ενημέρωση και αναλύση κρυπτονομισμάτων και, και οτιδήποτε άλλο χρήσιμο μπορώ να μοιραστώ από αυτό εδώ το κανάλι. Ακολουθήστε με και στα υπόλοιπα social media όπω Twitter, Instagram, Telegram, Channel κτλ. Λink στην περιγραφή του βίντεο βίντεο. Προσοχή, please, στους ψεύτικου λογαριασμού που φτιάχνουν ειδικά στο Instagram και σα στέλνουν μηνύματα με υποσχέσει ότι αν του στείλετε κρυπτονομίσματα θα λάβετε 10 με 20%. Αυτοί οι λογαριασμοί σα στέλνουν με το όνομά μου και φωτογραφίε μου, αλλά δεν ανήκουν σε μένα. Οι μόνοι λογαριασμοί που ανήκουν σε μένα είναι αυτοί που θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο και οτιδήποτε άλλο δείτε, απλά κάντε μια αναφορά. Και πάμε να συνεχίσουμε τώρα λοιπόν στην ανάλυση τη αγορά, όπου έχουμε extreme fear λόγω των γεγονότων λοιπόν, που τρέχουν αυτή τη στιγμή. Σε όλα λοιπόν, υπάρχει και στο S&P 500 λοιπόν, επίσημο είμαστε σε bear market ε, πτώση λοιπόν, αλλά stock market, crypto market και ακολουθούν όλα. Και δεν μιλάμε λοιπόν για κάποιο κύκλο αυτή τη στιγμή στην, στο, στην crypto αγορά που έχουμε αυτή την πτώση. Μιλάμε λοιπόν για μια κατάρρευση της παγκόσμιας οικονομίας αυτή τη στιγμή ουσιαστικά. Γι' αυτό εδώ λοιπόν είναι το fear, το extreme fear στην αγορά λοιπόν είναι α, πιο χαμηλά από ποτέ αλλά εδώ λοιπόν είναι, είναι και οι κατάλληλε ευκαιρίε και δεν σημαίνει ότι είναι τώρα ευκαιρία να αγοράσετε αλλά στο extreme fear μπορεί κάποιο να βρει τις μεγαλύτερες ευκαιρίες α, στην αγορά. Η αγορά μπορεί να πάει ακόμα πιο κάτω και το bitcoin λοιπόν που παίρνουμε το bitcoin σαν βάση διότι έτσι κινείται και η υπόλοιπη αγορά βάση του bitcoin μπορεί να φτάσει λοιπόν ακόμα πιο κάτω θα δούμε και διάφορα σενάρια γι' αυτό. Ε, έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή τις 20.000 αλλά δεν είναι ουσιαστικά κάποιο σημείο υποστήριξης. Είναι προσωρινό σημείο υποστήριξης ούτε καν ε, αυτή τη στιγμή τις 20.000. Άλλο σημείο υποστήριξης που θα μπορούσαμε να δούμε μετά την ανακοίνωση της φέντσιμα λοιπόν θα ήταν στις 20 ε, στις 18.500 εδώ κάτω. Έτσι. Αυτό λοιπόν είναι και από προηγούμενη φορά και από το 2021 και από κάποιες, άλλε άλλες κορυφές στο παρελθόν από το 2017 όπου ουσιαστικά ακόμα και εδώ δεν υπάρχει πολύ δυνατό σημείο υποστήριξη. Ένα πολύ δυνατό σημείο υποστήριξη θα μπορούσαμε να δούμε ε, στις 14 με 15.000 αργότερα δεν θεωρώ ότι θα φτάσουμε τόσο γρήγορα εκεί εκτός και αν υπάρχει μια πολύ ας πούμε, μεγάλη αύξηση των επιτοκίων της Fed, όπου δεν αναμένεται να υπάρχει και τόσο αυτή τη φορά. Σίγουρα να υπάρχει κάποια αύξηση, αλλά όχι κάτι τόσο μεγάλο που άμα ο πληθωρισμός λοιπόν συνεχίσει να ανεβαίνει, σε δύο με τρεις μήνες θα μπορούσαμε να δούμε και άλλη πτώση και το πιο πιθανό μου φαίνεται λοιπόν εμένα, δηλαδή τα πιο πιθανά σενάρια βλέποντας όσα βλέπω αυτή τη στιγμή στην αγορά, μου κάνουν λοιπόν ε, να έχουμε σε δύο με τρεις μήνες πάλι μια, άλλη μία αύξηση και να δούμε λοιπόν το bitcoin να φτάσει εκεί κάτω. Μέχρι τότε θα μπορούσε να κινηθεί μεταξύ ε, 17, 18 και 20 ε, χιλιάδες. Γιατί και αυτά τα σημεία λοιπόν είναι και buy, υπάρχουν κεφάλινες που αγοράζουν αυτή τη στιγμή ε, συνεχώς λοιπόν και, και ειδικά στις 20 λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλοί που άμα ψάξετε τα μεταδίδια και στα social media είτε retail investors είτε και θεσμικοί που... Βγαίνουν λοιπόν και ανακοινώνουν ότι αγοράζουν την πτώση ή ότι θα αγοράσουν. Αυτά τα σημεία λοιπόν καταλα... Με όσα βλέπω τουλάχιστον μέχρι στιγμή, καταλαβαίνω ότι είναι μια εισόδο που, ακόμα και αν δουν και άλλη πτώση πιο κάτω, δηλαδή κάποιο θα είναι ευχαριστημένο. Ε, προσωπικά, λοιπόν, περιμένω και άλλη πτώση κάτω από τι 20.000 αυτή τη στιγμή. Με όσα βλέπω, σε καμία περίπτωση δεν είναι παρότρινση ούτε για αγορά ούτε για πώληση. Για να, για να είμαστε ξεκάθαροι λοιπόν σε αυτό. Απλά σα λέω λοιπόν τη δική μου άποψη και τη δική μου σκέψη σε σχέση με αυτά που βλέπω αυτή τη στιγμή στην αγορά. Μιλάμε λοιπόν για ένα bubble. Ε, σήμερα λοιπόν κρέμεται η αγορά από την ανακοίνωση της Fed για, για το ανέβασμα των επιτοκίων. Τώρα, εάν υπάρχει, ε, αν το ανέβασμα των επιτοκίων λοιπόν είναι εκεί που αναμένει λίγο πολύ η αγορά, αναμένεται λοιπόν κάπως να μείνει στάσιμη για ένα χρονικό διάστημα μέχρι να δούμε λοιπόν και άλλες εξελίξεις από εδώ και πέρα, σε ένα μήνα να δούμε ξανά τι θα γίνει και με το πληθωρισμό στην Αμερική και τα λοιπά και πώς θα αντιδράσει και σύμφωνα με αυτό που θα κάνει και η Fed. Από την άλλη λοιπόν και η Fed και όσοι παίζουν λοιπόν, από τη Wall Street και στην... όσοι ελέγχουν την παγκόσμια οικονομία αυτή τη στιγμή ξέρουν πολύ καλά ότι μια τέτοια αναμονή ας πούμε, για ανακοίνωση της Fed και διάφορα τέτοια πράγματα ξέρουν ότι συρριχνώνουν την αγορά διότι ενώ περιμένουμε λοιπόν, α πούμε, είχαμε πει λίγε ημέρε την ανακοίνωση του πληθωρισμού. Αν πράγματι ήταν σωστή διαχείριση, αμέσω μετά θα έπρεπε να υπάρχει μια ατζέντα λοιπόν, που θα, ανακ... θα, έπρεπε να ανακοινώσουν την αύξηση των επιδοκίων και όχι να αφήσουν την αγορά σε αναμονή μία εβδομάδα, διότι όταν υπάρχει αβεβαιότητα στην αγορά, ακολουθεί λοιπόν πτώση πάντα. Έτσι, λόγω της Και ναι, οι επενδύσει κινούνται με σιγουριά και με ασφάλεια και όχι με ανασφάλεια. Και όπως καταλαβαίνετε λοιπόν παίζουν με αυτό αυτή τη στιγμή, ε, σίγουρα μιλάμε για μια παγκόσμια οικονομική ύφεση αυτή τη στιγμή λοιπόν όπου επηρεάζει τις αγορές, αλλά ε, ok, Αυτό είναι λοιπόν αυτή είναι η κατάσταση η τωρινή, ε, θα δούμε κι, άλλες, κι, άλλα, κι άλλο volatility σίγουρα στην αγορά θα, θα υπάρχει και κάποιο bottom κάποια στιγμή λοιπόν και θα συνεχίσει να ε, ανεβαίνει ξανά η αγορά και να επανέρχεται. Αργά ή γρήγορα λοιπόν όσο και αν πάρει αυτό σίγουρα θα βρει και ένα δυνατό σημείο υποστήριξη λοιπόν και μετά ε, θα συνεχιστεί και θα ανακάμψει η αγορά και πάλι. Αυτά λοιπόν ε, συμβαίνουν στην αγορά δηλαδή. Έχουμε και τις πολύ μεγάλες εφ, ε, που δημιουργούν ενθουσιασμό αλλά δυστυχώς έχουμε λοιπόν και τις μεγάλες πτώσει, πτώσεις, τα μεγάλα dips λοιπόν που δημιουργούν και πόνο στο στομάχι. Τώρα πάμε λίγο λοιπόν στο Celsius Network όπου και εδώ είναι λίγο, υπάρχει λοιπόν μια βεβαιότητα όπου έχει προκαλέσει αναστάτωση παρόμοια με αυτή που έχει προ, προκάλεσε λοιπόν και το Terra Luna στις αγορές λοιπόν πριν λίγες εβδομάδες, όπου δεν θεωρώ, θεωρώ, ότι έχει ελπίδες σε αυτό να, να, ανακάμψει και να συνεχίσει και να το επαναφέρουν, γιατί μιλάμε για, για liquidity, δεν μιλάμε για ένα αλγοριθμικό σύστημα όπως το Terra USD που ήταν αναμενόμενο, ας πούμε, μετά από αυτή την κατρακύλα, να φτάσει λοιπόν εκεί έτσι όπως έφτασε. Αυτό είναι διαφορετική περίπτωση. Αν υπάρχει προθυμία, μπορούν να το σώσουν. Γιατί έχουν διάφορες προτάσεις, ήδη δουλεύουν πάνω σε αυτό. Βέβαια, δεν έχουν ανακοινώσει κάτι ουσιώδης αυτή τη στιγμή που να, να, να δώσουν και κάποια λύση και να ησυχάσουν τον κόσμο, αλλά ε, ναι, υπάρχει λοιπόν κάτι σίγουρα γίνεται εκεί πέρα. Τώρα, εδώ έχουμε μια. είχαμε ένα sell off και είχαμε μετά και μια απότομη αύξηση όπου μπορεί να παίζουν και οι ίδιοι που είναι πίσω από το Celsius Network πάνω στο δικό του το κρυπτονόμισμα. Υπάρχουν διάφορα σενάρια λοιπόν γύρω από αυτό, αλλά αυτό. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, λοιπόν, η εικόνα αυτή τη κατάσταση είναι ότι υπάρχει αβεβαιότητα και ότι έχει δημιουργήσει λίγο ταραχέ ε, στην αγορά. Τώρα, συνεχίζοντα, λοιπόν, έχουμε stock και cryptocurrencies, τα οποία αυτά πήγαν μαζί αυτή τη στιγμή, λοιπόν, ε, μετοχέ και κρυπτονομίσματα. Και το επόμενο έχουμε το real estate που μπορεί να Έχουν, βασικά έχει ξεκινήσει ήδη στην Αμερική και σε διάφορε χώρε. Ο Coin Bureau έκανε χθε μια ανάλυση, μια πορεία μια πολύ ωραία ανάλυση, μάλλον προχθέ, για το housing bubble λοιπόν και την κατάρρευση. Δεν μιλάμε για περίπτωση, η ίδια περίπτωση όπω το 2008-2009. Ε, σε καμία περίπτωση μιλάμε για διαφορετική κατάσταση όπου δημιουργήθηκε λόγω τη πανδημία. Όσοι θέλουν να καταλάβουν σε τι ακριβώ κατάσταση βρίσκεται το real estate στην Αμερική και σε διάφορε άλλε χώρε, θα πρέπει να δει λοιπόν αυτή την πολύ ωραία ανάλυση με γεγονότα λοιπόν και με facts για το πώς, έχει, πώς υπάρχει ένα bubble εκεί πέρα, αλλά δεν μιλάμε σε καμία περίπτωση για κάτι με το 2008 μενα είναι διαφορετική η περίπτωση. Και οι χώρες λοιπόν που είναι αυτή τη στιγμή σε bubble είναι όπως εδώ, Γερμανία, Γαλλία, Αμερική, Άμστερνταμ και διάφορες άλλες χώρες και ουσιαστικά σε αυτό εδώ στο ubs.com, έχει λοιπόν την πλήρη ανάλυση που μπορεί να δει κάποιο και του δείκτε και πώ βρίσκουν, πώ βγάζουν λοιπόν αυτά τα νούμερα και αυτά τα συμπεράσματα. Το αναλύει ακριβώ και ο Κόιντιου στο δικό του βίντεο. Και εδώ λοιπόν κάποιο μπορεί να δει ποιο είναι το bubble risk που είναι πάνω από το. 1,5, overvalued που είναι 0,5 με το 1,5, fair valued και undervalued. Και μαντέψτε, undervalued έχουμε αυτή τη στιγμή την αγορά στο Dubai. Και άμα δει λοιπόν κάποιος το πώς κινήθηκε η αγορά και πώς κινήθηκε η οικονομία το 2020-2021 και τώρα το 2022 στο Ντουμπάι, δεν έχει καμία σχέση με άλλες ώρες. Ε, ενώ λοιπόν είχαμε πανδημία, συνέχισε να αναπτύσσεται και η οικονομία ήταν τελείως διαφορετική από τις άλλες χώρες όπως η Αμερική και εδώ λοιπόν που χτυπήθηκαν πάρα πολύ από το lockdown και οι καταστάσεις που δημιουργήθηκαν σε άλλες χώρες και που δημιούργησαν αυτό το bubble στο, στο real estate δημιουργήθηκαν ξεκάθαρα λόγω του lockdown λοιπόν, και, τη και της πανδημίας, κάτι το οποίο όμως δεν επηρέασε το Dubai και τα UAE διότι χειρίστηκαν διαφορετικά την κατάσταση και η αγορά ήταν αγορά κινήθηκε τελείω ε, ανεξάρτητα από την παγκόσμια οικονομία. Λοιπόν, και θα μπορούσατε λοιπόν να ρίξετε μια έρευνα και σε αυτό και να καταλάβετε το τι γίνεται με τις αγορές. Ίσως κάνω και μια εκτενή ε, ανάλυση και έρευνα και τόσο και κάποια από αυτά λοιπόν που είπε και ο Κόιμπηρου σε αυτό ε, το βίντεο. Και όσου δεν ξέρουν αγγλικά, για κατανόηση λοιπόν, και ανάλυση. Και πάμε να συνεχίσουμε στο εξή. Τώρα, όσον αφορά του θεσμικού, λοιπόν, κάποιοι θεσμικοί αγοράζουν αυτή τη στιγμή, κάποιοι άλλοι μπορεί να πουλάνε. Όχι ότι όλοι οι θεσμικοί αγοράζουν γιατί έχουν, έχει γίνει και τρελό σε λόφ αυτέ τι μέρε, ειδικά αυτέ τι μέρε λοιπόν. Αλλά φυσικά αυτοί που κάνουν σε λόφ αυτή τη στιγμή ξέρουν πώ να εκμεταλλευτούν την αγορά και ουσιαστικά θα βγουν και πιο κερδισμένοι. Μιλάμε για τι φάλαινε για του θεσμικού, γιατί απλά πουλάνε αυτή τη στιγμή και θα ξαναγοράσουν πιο χαμηλά. Το να αφιώσω και λίγα δευτερόλεπτα στον χορηγό του σημερινού βίντεο, όπου είναι το bit.com, ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα ανταλλακτήρια στο trading και είναι ένα από τα μοναδικά ανταλλακτήρια αυτή τη στιγμή που προσφέρει ε, trading options για όσου ασχολούνται με τα options σε bitcoin, ethereum κτλ. Δεν είναι κάτι το οποίο προτείνω απαραίτητα ούτε τα options ούτε το, τα futures, αλλά όσοι θέλουν να κάνουν λοιπόν ε, μπορούν να δουν αυτό το ανταλλακτήριο. Θα βρείτε link στην περιγραφή του βίντεο για εγγραφή στην πλατφόρμα και έχει φυσικά και διάφορα άλλα προνόμια και ωφέλη που μπορεί κάποιο να κάνει staking farming και να κερδίσει λοιπόν έως και 46% ή μέχρι και 80% API σε διάφορα κρυπτονομίσματα και να δει λοιπόν τα ποσοστά που θα σε γίνει και με τις άλλες πλατφόρμες. Είναι μια, ένα ανταλλακτήριο και μια πλατφόρμα λοιπόν ειδικά για trading, λοιπόν για όσους ασχολούνται πάνω στο trading και θέλουν να αξιοποιήσουν τα κρυπτονομίσματά τους στο μέγιστο, μπορούν να δουν λοιπόν διάφορες επιλογές εδώ πέρα στην πλατφόρμα αυτή για μετατροπή κρυπτονομισμάτων, για hold, για options, και uh, futures tradings, όσοι κάνουν λοιπόν σε διάφορα κεντρομίσματα και spot trading φυσικά ή και να απλά να επιλέξουν σαν ανταλλακτήριο με χαμηλά fees, ε, με κάποια airdrops που δίνουν μέχρι και 10.000 ε, σατώσεις την ημέρα που λοιπόν κάποιος μπορεί να δει όλα αυτά στο ανταλλακτήριο αυτό. Link στην περιγραφή του βίντεο λοιπόν για όποιον ενδιαφέρεται να δει κάτι παραπάνω. Εδώ έχουμε και το, τα options λοιπόν που είπαμε. Για όσους καταλαβαίνουν τι είναι και το trading, το trading με τα options. Και συνεχίζουμε λοιπόν με κάποια λίγα τελευταία νέα. Τα πράγματα δεν είναι μόνο αρνητικά να ξέρετε. Λοιπόν, όπως για παράδειγμα εδώ έχουμε την ανακοίνωση της Coinbase ότι θα μειώσει το προσωπικό κατά, ε, κατά 18%. Έχουμε από την άλλη την ανακοίνωση της Binance η οποία λέει βασικά για 2.000 νέες θέσεις. Το είδα από το ίδιο τον CEO. Κάποιοι το βάλαν λάθος εδώ για 1.100 νέες θέσεις. Αλλά anyway, έχουμε λοιπόν την Binance, η οποία είναι αυτή τη στιγμή είναι το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο στον κόσμο, είναι ισχυρή σε αυτό που κάνουν και ουσιαστικά έχουν μεγάλο μέρος της αγοράς, μεγάλο μερίδιο της αγοράς σε όλα. Είτε μιλάμε για smart contracts, είτε μιλάμε για DeFi, spot trading, ανταλλακτήριο και τα πάντα. Ε, έχουμε λοιπόν Ταυτόχρονα λοιπόν, ενώ έχουμε μεγάλη πτώση, έχουμε τη Βραζιλία αυτή τη στιγμή να προσπαθεί να νομοποιήσει τα, τα κρυπτονομίσματα και να έχουμε λοιπόν congressmen. Και έχουμε δει συνεχώ τη Βραζιλία, και απλά αναμένουμε ουσιαστικά από εβδομάδα σε εβδομάδα ή μήνα σε μήνα να ανακοινώσουν επίσημα ότι και να περάσουν στο κοινοβούλιο ότι θα επιτρέψουν το bitcoin να είναι σαν πίσιμο σύστημα πληρωμών στη χώρα τους. Και κάτι άλλο σημαντικό λοιπόν για να κλείσουμε το σημερινό βίντεο είναι το εξή. Αυτή τη στιγμή σίγουρα υπάρχει σφαγή στο, στην αγορά, λοιπόν στις αγορές, blood in the streets που λέμε και μεγάλες πτώσεις που είναι λοιπόν σε όλες τις αγορές. Έχουμε λοιπόν τώρα από μια έρευνα της Bank of America, μια από τις μεγαλύτερες τράπεζες στον κόσμο, αν όχι μεγαλύτερη αυτή τη στιγμή, πάνω από το 90% των κατανοτών λοιπόν, σχεδιάζουν να αγορά αγοράσουν bitcoin και κρυπτονομίσματα του ε, επόμενου 6 μήνε. Έχουμε πτώση έχουμε αυτή την πληγή λοιπόν στην αγορά, στι αγορέ. Ε, αυτό εδώ μπορεί να προκαλέσει λοιπόν απίστευ, απίστευτη, ψυχολογική ε, κατάσταση, δηλαδή φόβο, ανησυχία ή να νομίζει κάποιο ότι χάθηκαν τα πάντα κτλ. Αυτέ οι πτώσει, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για, την, για το τελείωμα τη αγορά. Μιλάμε λοιπόν για μια μεγάλη πληγή deep το οποίο έχει δημιουργηθεί από όλε τι καταστάσει που έχουμε πει τέλο πάντων. Αλλά η αγορά είναι εδώ να συνεχιστεί και η τεχνολογία του blockchain, του web 3, 5, 15 και ό,τι άλλο έχουμε στο μέλλον. Λοιπόν, καθώ θα εξελίσσεται όλη αυτή η αγορά και αυτή η τεχνολογία, θα είναι εδώ λοιπόν και είναι εδώ για να παραμείνει. Αυτά για το σημερινό βίντεο. Ένα like όσοι θέλετε, βοηθάει πάντα στον αλγόριθμο. Εγγραφή στο κανάλι όσοι δεν έχετε κάνει ακόμα. Ακολουθήστε με και στα υπόλοιπα social media όπω Twitter, Instagram, Telegram Channel. Όλα τα link στο link 3 στην περιγραφή του βίντεο και όπως και για το bit.com λοιπόν που είπαμε σήμερα που δίνει και κάποια rewards για την κατάθεση λοιπόν καταθέτει και κάνει διάφορα trading και τα λέμε στα επόμενα βίντεο. Καλή συνέχεια και πολλά πολλά κέρδη.